Πάμε να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τον Βουλευτή Ιφθιώτιδας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την ανακοίνωση της Ελντοράντο. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικού εκβιασμού σε αυτή την ανακοίνωση. Επίσης, αν πιστεύετε ότι αυτή η ανακοίνωση οδηγεί σε ναυάγιο, όπως για παράδειγμα λέει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, το αφήγημα Τσίπρα περί επενδύσεων. Νομίζω είναι τα ίδια διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλω, επιθυμώ και επιθυμούμε ως αξιωματική αντιπολίτευση η κυβέρνηση να μεταβάλει τη στάση της και να δει με μεγαλύτερη έμφαση αυτή την ξένη επένδυση. Είναι μια μεγάλη ξένη επένδυση που την έχει ανάγκη η χώρα. Την έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, την έχει ανάγκη το προφίλ της χώρας στο εξωτερικό. Επομένως, για να καταλάβω, κύριε Σταϊκούρα, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στο να ζητά την εφαρμογή του νόμου, αλλά κινείται με έναν τρόπο επιθετικό κατά της επένδυσης? Είναι προφανές ότι την τελευταία περίοδο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτή η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των απλών ανθρώπων. Και με αποτέλεσμα να τραυματίζεται η εικόνα της χώρας. Θα σας απαντήσω ακόμα πληρέστερα, προσπαθώντας να θέσω κάποια ερωτήματα, τα οποία η απάντηση είναι αυταπόδεικτη. Η Νέα Δημοκρατία φταίει για την καθυστέρηση στις τεχνικές άδειες? Η Νέα Δημοκρατία φταίει που η κυβέρνηση δεν απαντάει στις συνεχείς απανωτές επιστολές εταιρείας? Η Νέα Δημοκρατία φταίει που η κυβέρνηση έχει απειλήσει από το Δεκέμβριο, όπως φαίνεται, με προσφυγή στα δικαστήρια, στη διαιτησία, χωρίς να έχει αναφέρει το λόγο? Η Νέα Δημοκρατία φταίει που δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας? Η Νέα Δημοκρατία φταίει για το Ελληνικό, την Κασιόπη, την Αφάντου, τον Καφιρέα? Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι το αποτέλεσμα που είδαμε αυτή την εβδομάδα είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των ιδεολειψιών, των εσωκομματικών διευθετήσεων και της ανικανότητας της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της αλλεργίας της στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τελευταίο ερώτημα που δεν έχω απαντήσει από αυτά που μου θέσατε. Γενικώς για τις επενδύσεις και για το αφήγημα για τις επενδύσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε ξέρει, ούτε μπορεί, ούτε θέλει να φέρει επενδύσεις. Εξηγούμε. Οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που πολλές φορές κατά το παρελθόν έχουμε συζητήσει μαζί και έχουμε δεχθεί ότι έχουν υψηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, είναι μειωμένες σημαντικά σε σχέση με πέρσι. Άρα η κυβέρνηση δεν δαπανά για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η φορολογία, κομβικό στοιχείο για να προσελκύσουμε επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, μικρές και μεγάλες, είναι αυξημένη. Οι ασφαλιστικές φορές είναι αυξημένες. Η πιστωτική συρρήκνωση συνεχίζεται και διωγγώνονται αφού οι καταθέσεις δεν επιστρέφουν. Που έφυγαν, πέταξαν από το τραπεζικό σύστημα κυρίως τα 2 τελευταία χρόνια. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, αυτά που οφείλει δηλαδή το κράτος στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, έχουν αυξηθεί. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για να προσελκύσουμε επενδύσεις είναι αργή και χαμηλή. Διαρθρωτικές αλλαγές δεν υλοποιούνται και συνεχώς αυτή η κυβέρνηση θέτει εμπόδια σε επενδύσεις και στις αποκρατικοποιήσεις. Άρα για ποιο επιχειρηματικό περιβάλλον μιλάμε, όταν η ίδια η κυβέρνηση διαρκώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χτίζει εμπόδια στην επιχειρηματικότητα? Πολύ απλά, ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες εντελώς ασύμβαρες μεταξύ τους. Διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο τη δήλωση του κυρίου Πολάκη για την Ελντοράντο. Ή τηρεί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές ή ώρα καλή. Διαφωνείτε? Πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε ήταν ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και οι νόμοι να τηρούνται από όλους και να ισχύουν για όλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα που εγώ θέτω είναι ότι υπάρχουν πράγματι περιβαλλοντικές άδειες οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα? Διότι από όσο γνωρίζουμε, από όσο έχουν δει το φως δημοσιότητας, έχουν εκδοθεί 18 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θετικές για την νομιμότητα αυτών των αδειών. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι εκκρεμούν τεχνικές άδειες. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και αν θέλετε κάτι ακόμα, επειδή ακούω πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση να επικαλείται το περιβάλλον, για το οποίο πρέπει όλοι να δείχνουμε ευαισθησία. Υπάρχουν και άλλες, ξέρετε, επενδύσεις, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και οι οποίες δεν υλοποιούνται. Για παράδειγμα, η επένδυση στον Καφιερέα,
που φαίνεται να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξασφαλίζουν και την προστασία του περιβάλλοντος και μια καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας. Γιατί αυτές δεν προχωράνε? Τώρα, έρχομαι στη συνολική εικόνα της οικονομίας. Ο κύριος Σταθάκης, που ήταν εδώ πριν από λίγο, μας είπε ότι η εικόνα που προκύπτει από τους αριθμούς είναι καλή εικόνα και ότι επομένως τα περί ακυρώσεως του αφηγήματος του Πρωθυπουργού δεν έχουν βάση, διότι διαψεύδονται από τους αριθμούς, διαψεύδονται από την αύξηση των επενδύσεων και από την αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει μπει η οικονομία. Τι λέτε? Σύντομα σχόλια. Πρώτον, ποιο είναι το σημείο αφετηρίας, κύριε Χατζηνικολάου? Αν το σημείο αφετηρίας είναι το χειρότερο σημείο στο οποίο έφτασε η χώρα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, υπάρχει μια μικρή βελτίωση στους μακροοικονομικούς δείκτες. Πράγματι, μετά την καθυστερημένη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που κόστησε στους Έλληνες πολίτες πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα και για μετά το 2018, όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου και των συντάξεων, υπάρχει μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Αλλά προσέξτε, από το χαμηλότερο σημείο στο οποίο έφτασε η χώρα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, χωρίς να έχει φτάσει ακόμα εκεί που ήταν το 2014. Θέλετε να μιλήσουμε για την αξιολόγηση από τους οίκους? Πράγματι, υπήρχε μια αναβάθμιση. Μετά από 5 υποβαθμίσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θέλετε να μιλήσουμε για το κόστος δανεισμού? Πράγματι, έχει μειωθεί λίγο το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Αλλά δεν έχει φτάσει εκεί που ήταν το 2014. Μπορώ συνεπώς να σας καταθέσω μια σειρά αποδείκτες που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου. Για να επαναλάβω τον πυρήνα της τοποθέτησης της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε την οικονομία στον πρώτο όροφο, την έριξε στο υπόγειο και πανηγυρίζει που προσπαθεί να τη φέρει στο ισόγειο. Σε μικροοικονομικό όμως επίπεδο, και αυτή είναι η ουσία, το διαθέσιμο κατά μέσο όρο εισόδημα των πολιτών, αυτό που περισσεύει δηλαδή κάθε μήνα στις τσέπες των πολιτών στο τέλος του μήνα, είναι φθήνη και θα συνεχίσει να φθήνει. Ως αποτέλεσμα της εντυνόμενης φορολογικής καταιγίδας και της συνεχούς μείωσης των συντάξεων. Και επειδή επικαλεστήκατε τον κύριο Σταθάκη και την εικόνα την οποία παρουσιάζει, τρία σύντομα σχόλια. Καταρχήν, πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τις ξένες επενδύσεις φέτος, λέγοντας ότι έχουν φτάσει ήδη το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν λέει όμως ότι το σύνολο του ποσού αυτού είναι η πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, η σύμβαση, που τα έσοδα στο ελληνικό δημόσιο ήρθαν τον Απρίλιο του 2017. Άρα ουσιαστικά το σύνολο των εσόδων από ξένες επενδύσεις, για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, είναι από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, την οποία πολέμησε η κυβέρνηση. Και σήμερα πανηγυρίζει. Δεύτερο σχόλιο. Ληξιπρόθεσμος οφειλές του δημοσίου. Τι χρωστάει το κράτος στον ιδιωτικό τομέα? Κομβικό σημείο για την επιχειρηματικότητα. Χρωστάει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Αυξάνεται συνέχεια το ποσό. Παρέλαβε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, πολύ σημαντικό για τους Έλληνες πολίτες. Χθες, όχι αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα. 20.000 παραπάνω κατασχέσεις τον μήνα Ιούλιο, πάνω περίπου 800.000 κατασχέσεις μέχρι σήμερα, 700.000 Έλληνες πολίτες κινδυνεύουν με κατασχέσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, 200.000 επιπλέον πολίτες δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούλιο, 4 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες χρωστάνε στην εφορία, 2 δις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα τον μήνα Ιούλιο. Τι άλλο να πει κανένας για την πραγματικότητα στην οικονομία, την οποία αγνώρισε ο Πρωθυπουργός όλο το διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ θερμά.